από τον Βαλιγιάννος, και όπως πάντα έγινε το σύντομα να πάνε από το ζώο του Κάρι. Και γύρω στα 500-600 άτομα σε κάθε σειρά του σύντομα της Ελλάδης, και ο οποίος πήγε να πω ότι καταφέρει και καλύψει ένα χάρι με κανένα μία 10 βαθμών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θέμα τέθηκε ο Κουντουρπή. Πάντως ο Κουντουρπή είχε την πρώτη θεωρητικά καλή στιγμή τη Λευκάδα σε ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Κόκορη έξω από την περιοχή. Πλασαριστά έπιασε κεφαλιά, η οποία βέβαια πήγε πολύ εύκολα στα χέρια του Μέντες. Να λοιπόν και η πρώτη επαφή του Μέντες με την μπάλα. Τώρα ο Καμπράλ πλασαριστά εκεί γκολ. Για να δούμε αν θα βγάλει δεξιά πόνη. Ωραία για τώρα Ραμπόζο. Ραμπόζο κάνει την κίνηση από τα δεξιά. Ραμπόζο θα μπει στην περιοχή. Για το Γιάννη το Πασά είναι προϋποθέσεις. Γκολ! Γκολ! Στο 60 λεπτό. Πασάς! Πασάς Γιάννη έτσι! Πασάς! 2-0! Ένας άλλος με ρωτάει, Γιάννη, αν έχεις ένα ξάδερφο, το Γιάννη του Τζεσέκο που ήταν στο λιμενικό, είναι ξάδερφό σου? Δεν μπορείς να σε ρωτήσω κάτι, δεν μου λες, όλη η μετάδοση να μην ασχολούμαστε με το λιμενικό. Ω, γκολ! Όχι, όχι, ήταν αυτός το πόδι και να πέρασε, πέρασε τη γραμμή. Γκολ! Από τον τάτο απευθείας κόρνερ. 3-0! Μπήκε! Μπήκε γκολ! Δεν σε ακούμε, Γιάννη, έχουμε γκολ! Λοιπόν, μπήκε γκολ! Ο Κοστούλας έχει βάλει γκολ, το 3-0 ήταν το φάκελο. Γκολ! Κοστούλας! Πολύ καλές εμφανίσεις και συνδύασε τις εμφανίσεις αυτές και με ένα γκολ το οποίο πέτυχε όπως είμαι προηγουμένως στο 74. Γιάννη, είμαστε, είμαστε στο 93, τελειώνει. Ρώμα, Ρώμα, στα σκοράρι. Γκολ! Όχι, offside. Offside. Γιατί ρε Ρώμα, γιατί ρε Ρώμα. Ήταν offside, ήτανε. Οριακά, οριακά, οριακά και λήξη παιχνιδιού, λήξη παιχνιδιού. Ήταν ωραία το μικρό πάντα του Παπαδόλου, ο οποίος έδωσε την μπακάλι στην Ιστερόβα, ίσως και να ήταν λίγο εγώ μπροστά από θέση που μόνο σκόπι να γίνει και κατέβαινε κανένας. 3-0, τέλος, τελειώνει το παιχνίδι λοιπόν. Εδώ στην Καλαμάτα, εδώ στην Ιστερόβα.